Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Flash Sport και σήμερα είναι 31 Μαΐου και πριν από πάρα πολλά χρόνια είχε προβληθεί μια ταινία που λεγόταν κατασκοπικού χαρακτήρα από τη Ρωσία με αγάπη. Τώρα τι μπορεί να... ποια σχέση μπορεί να έχει αυτό με την εκπομπή Flash Sport? Μα φυσικά με την καλεσμένη μας, η οποία προέρχεται από την συγκεκριμένη χώρα και δεν είναι άλλη από τη Λίλια Αυδίρινα. Μια γυμνάστρια η οποία έρχεται πραγματικά να ανασταθώσει το κορ του αθλητισμού, αλλά όχι μόνο. Λίλα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους μου φίλους και γενικά σε όλο τον κόσμο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ, Χρήστο, και γενικά όλο το κοινό που ακολουθεί τώρα, που δεν είμαι και πρώτη φορά. Μια φορά ήταν πάρα πολύ ωραίο το πρόγραμμα το ότι κάναμε. Πάρα πολύ καλό ακόμα. Κάνει και ζέστη. Πάρα πολύ. Θα ήθελα έτσι να μου πεις, αλλά κυρίως να πούμε στον κόσμο, ποια είναι η Λίλια Αυδίρινα, πότε ήρθε στην Ελλάδα, πότε ξεκίνησε να ασχολείται με τη γυμναστική. Γενικώς, έτσι. Έχω έρθει πριν 13 χρόνια, περίπου, στην Ελλάδα. Και λατρεύω Ελλάδα, λατρεύω. Έχει άλλο χρόνο, έχει πάλασσα, έχει ωραίο φαγητό. Γι' αυτό ίσως και ερωτεύτηκε εδώ. Γυμναστική ξεκίνησα από πάρα πολύ μικρό κοριτσάκι. Από 3 ετών έχω πατήσει σκηνή με εντελώς μωρό. Από κλασικό παλέτο, όργανη, χρόνια. Και ασχολήθηκα και πώς πιλάτες, τα προγράμματα και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι αλλιώς όπως λέμε που παραξηγούνται, αλλά στην Ρωσία ξεκινάνε γυμναστική από πάρα πολύ μικρή από τον 4 και στα κρατικές. Δεν είναι μόνο να πάμε τώρα προφατητικά που εδώ μερικοί κάνανε 30 χρόνια. Δεν γίνει. Και προφατλητισμό τελειώνει 25 χρονών, είσαι wow. Ήδη φτασμένος αθλητής που λέμε. Τέλος, ναι. Γιατί είναι αλλιώς. Εντάξει, είναι άλλη νοοτροπία, είναι άλλη κουλτούρα, είναι άλλος λαός. Είμαστε πιο σκληροί. Η κάση γυμναστική πάρα πολύ σκληρή. Πάρα πολύ. Μερικές φορές που με ρωτάνε πώς σώμα και τα. Και το πρώτο απ' όλα λέω πρέπει να περάσετε θάνατος. Όντως. Γιατί είναι άμα δεν εντώνεις, άμα δεν περνάς, άμα δεν πρόκειται να κάτι και ούτε να. Τώρα ειδικά έχουμε πάρα πολύ κόσμο στα ειδικά πάρα πολύ κόσμο στα πέρσονα και δεν βγαίνουμε από κοινά. Κάπου πριν το καλοκαίρι. Στην Ρωσία είναι κάπως αλλιώς. Και γενικώς δεν είναι μόνο στην Ρωσία. Όταν πάω εγώ, παράδειγμα, διακοπές. Πάω στην Καρόντο πέρσι. Κάθε πρωί εγώ πήγα γυμναστήριο. Κάθε πρωί εγώ έκανα ή τζόκινγκ απλά. Τρέξι. Και βλέπω ξένους. Γερμανούς, Αμερικάνους, Ιταλούς. Πώς δεν φαίνεται περίεργο, πώς δεν φαίνεται παράξενο και μερικοί παραξενιούνται πάρα πολύ σε αυτό που λέει. Ναι, καλά, εγώ πάω διακοπές και τι εγώ τώρα να τρέχω, τι είμαι τρελός τώρα, εγώ θέλω να ξεκουραστώ. Εντάξει, γι' αυτό μας ξεχωρίζει. Γιατί έχουμε άλλη νοοτροπία. Πολύ καλό, δηλαδή η γυμναστική είναι στο αίμα σου, δεν μπορείς να απεξαρτηθείς από αυτό που λέμε. Γιατί... όλη ζωή. Πατέρα έχει γυμναστική, όλη ζωή, μάνα μου. Βέβαια, παιδιστικό πατινά, τι ζημάνε. Ακριβώς. Και νομίζω ότι έχει μπει αυτό το, ας το πούμε, το μικρόβιο του αθλητισμού από την οικογένειά σου προς εσένα. Κάτι το οποίο φυσικά το βλέπουμε και το απολαμβάνουμε. Βέβαια, εννοείται. Όταν δεν κάνει. Είναι ακόμα πάρα πολύ. Και όλη η ζωή κάνεις μόνο αυτό.
Εννοείται, είναι, μπαίνει σαν ένα φαγητό. Παράδειγμα, ο άλλος μπορεί έχει, το αρέσει να διασκεδάζει. Κάθε μέρα θέλει να είναι έξω. Ο άλλος να μαγειρεύει. Δεν γίνεται αλλιώς. Πάντως, προξενεί μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ενώ προέρχεσαι από μια πραγματικά χώρα που λατρεύει τον αθλητισμό, εντούτοις δεν σε είδαμε να ασχολείσαι με κάποιο άθλημα, ας το πούμε, παραδοσιακό. Δηλαδή να κάνεις στίβο, να παίξεις μπάσκετ ή βόλεϊ, παρά ασχολήθηκες καθαρά με τη γυμναστική. Ναι, εγώ ασχολήθηκα καθαρά με γυμναστική, αλλά μην θυμάμαι και όταν το χόρευα. Ακόμα μόλις δεν ασχολήθηκα, ναι, γιατί πλέον εγώ, όπως είπα, μετά τα σύγκρια, μετά θεωρείται δεν είναι προφατλητής. Δεν ήθελα να είμαι τώρα, να είμαι. Γενικώς ήθελα πάντα να διδάσκω. Ήθελα να πάω να διδάσκω, να φτιάχνω σου. Μου αρέσει. Γιατί με ζητάγανε όταν εγώ δεν έχω πάρει ακόμα και πάρα πολύ. Δεν βοήθαμε. Έτσι. Ακόμα που δεν έχω τελειώσει καν. Δεν έχω πάρει καν δίπλωμα. Ξεκίνησα να διδάσκω, ξεκίνησα να βοηθάω κόσμο κλπ. Και έτσι είδε το αποτέλεσμα, καλά. Και πήγα καλά, γιατί δεν να κάνω και να ασχοληθώ. Ασχολήθηκα έτσι κανονικά με τον κόσμο. Εικόνα, ήταν μια εικόνα στο μυαλό μου, ήθελα να φτιάξω κάτι ωραία, να βοηθάω κόσμο και πάω πολύ καλά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα όλο το χρόνο. Τα δακτύλια που έχουμε, ναι, Ηράκλειο, έρχονται πάλι ρόλο. Και κόσμο και είναι η χαρά μου που πολύ ευχαριστώ. Αυτό με δεν είναι να παίρνεις ένα άντρα από πάρα 100 παραπάνω. Πάρα πολλά προβλήματα. Παίρνει κοιτά και το ξέρουμε αυτό. Πολύ δύσκολο. Όπως πλέον δεν ασχολούν. Δεν δίνουν σημασία περισσότερο. Δεν ασχολούν. Πάνω τα καθαρά. Και πώς να στείλει γυμναστική. Πάνω και αυτά. Φίλε, είναι δουλειά σου. Πρέπει να το κάνεις. Επέτρεψέ μου σε αυτό το κομμάτι να περάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Αυτό που διακρίνει κάποιος εσένα είναι φυσικά πέρα από το φοβερό σώμα, το σμιλεμένο σώμα, το σώμα το οποίο έχει δουλέψει πάρα πολύ και έχει πραγματικά χύσει τόνους υδρότα για να το φτιάξει. Από τη δική σου πλευρά, βλέπεις ότι ερχόμενοι στην Ελλάδα, οι Έλληνες, είναι αγύμναστοι. Και τώρα και τελευταία χρόνια. Άλλαξε. Κάτι κολλητά και παράδειγμα. Έχουν πάνε γυμναστήρια, γυμνάζονται προσέξεις από πολύ περίπτωση. Όταν ήρθα και ξέρετε ακόμα από γιάβαλη κόβριση, δεν έχω ξεκινήσει ακόμα πέρσονα. Καταρχήν δεν ήξερα και ακόμα εμένα, δεν με ήξερε και ο κόσμος ακόμα. Και έτσι έχουν μάθει, γιατί βλέπεις στα γυμναστήρια, στα ομαδικά προγράμματα. Που θεωρώ αυτή η ερώτηση που μου είπες, άλλαξε λίγο. Παλιά δεν ήταν έτσι. Παλιά είναι, άμα να βρεις στο γυμναστήριο 2-3, ξέρω εγώ, σωματάρες, λες, α, οκεί, βλέπω. Είναι πολύ σπάνια. Αυτό όμως παίζει ρόλο καθόλου με τα social media. Δηλαδή πάει η νεαρή κοπέλα, το νεαρό αγόρι, γυμναστήριο μόνο και μόνο για να προβάλλει τον εαυτό του. Τώρα εντάξει, συγκεκριμένα ότι γελάω έτσι. Τώρα είναι πλέον είναι όλοι με το τικτό. Βγάζουν αυτά, πολλά ωραίο. Εντάξει, κανένα γνωστό προπονητή μπορεί δεν γυμνάζει κιόλας, απλά εφέ. Να δείξει ο κόσμος, ξέρει εσύ, εγώ είμαι, ξέρω εγώ, ορίστε. Μένα έχω personal training που μπορεί να είναι απλά φίλος. Έτσι, βγάζει μια selfie φωτογραφία και ο κόσμος από πού και πώς ξέρει άμα
είναι το γυμνάσιο ή άμα δεν το γυμνάσιο. Είναι απλά είναι για Facebook, για Internet, για Instagram, για TikTok, αυτά. Τώρα είναι πλέον οι γυμναστικοί που κάνουν, παίρνουν το τηλέφωνο και κάνουν αυτά. Όχι γυμναστική πάνω, πολύ λίγοι γυμνάζονται σωστά. Εγώ άμα γυμνάζομαι για μένα, γιατί εκτός δουλειά, μου αρέσει να γυμνάζομαι και τον αυτό μου. Γιατί άλλο είναι ότι μπορεί να δω τώρα ένα τέτοιο, και άλλο μετά δεν μπορώ, δηλαδή δεν μιλάω στο κινητό. Εμένα δεν μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει να κάνω το πρόγραμμα έτσι όπως θέλω. Γιατί τι να μιλάω στο κινητό. Ο άλλος, α, εγώ το γυμνάζομαι 3 ώρες. Ωραία. Από 3 ώρες που γυμνάζω και στο κινητό που είσαι, είναι μία ώρα που είσαι. Οπότε τζάμπα το χρόνο στο γυμναστήριο. Οπότε τώρα είναι η περιμένη. Παραλίες, ιστορίες, βλέπουν. Εντάξει, Instagram δεν είναι. Άμα μπαίνω και γελάω όλα ψεύτικα, όλα είναι ψεύτικα και όλοι είναι άσπρα. Εντάξει, εγώ δουλεύω με κόσμο αυτό. Αυτό το κόσμο που με προτιμάει εμένα, σαν Λίλια, σαν προσωπικότητα, σαν έμπειρη γυμνάστρια, ξέρω εγώ, και ξέρουν τη Λίλια να με φτιάξει. Τώρα για 100 κιλά που την είπα στο τέλος. Οπότε και 100 κιλά. Παραπάνω κιλά. Δηλαδή εγώ να πω σαν γυμνάστρια δεν ασχολούμαι μαζί σου ή απλά να κοιτάω το λεφτά μου να οικονομήσω και να πω δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Εγώ πρώτα απ' όλα φτιάχνω ψυχολογικά. Γιατί είμαι και ψυχολόγος. Μία έχει πρόβλημα, η άλλη έχει αρρώστια, η τρίτη μπορεί να έχει και ψυχολογικά προβλήματα. Μπορεί να σίγουρα όλα παίζουν το ρόλο τους, γιατί θα πρέπει να διαχειριστείς το κάθε άτομο ξεχωριστά. Βέβαια. Αυτό πρέπει όμως για να αναλάβω εγώ πρώτα απ' όλα φτιάχνω ψυχολογία. Και μετά, όταν είναι, ξεκινάει να, λίγο να νιώθει καλύτερα όποια τίποτα περνάει και βλέπεις τι ψυχολογικά ανεβαίνει και είναι καλά, περνάει αυτό το κόμπλεξ που μπορεί να κομπλιάρει λίγο, ξέρεις, έχω το κουτάκι πιο πολύ, έχω το λίγο λίπος, έχω κιλά παραπάνω και ντρέπεται, εντάξει, λογικό, μερικές φορές ντρέπονται. Μερικοί, εντάξει, μερικοί δεν δίνουν σημασία και λένε, εγώ είμαι αυτή και όποιον αρέσει. Όμως, όποια κοπέλα παράδειγμα μπορεί να έχει κάποια προβλήματα γενικά από παλιά, να μπορέσει τη σορτσάκια τη, να νιώθει καλύτερα. Τι δουλειά μου. Δεν μπορώ να παρατήσω το άτομο και να πω, ξέρει εσύ, τόσο με τα λεφτά και τι με νοιάζει τώρα, τι τρώω και τι πέσει. Εννοείται ότι σε αναλάβω και για τροφή τη. Μετρήσω ανομέτρημα, δηλαδή τα πάντα όλα. Όντω έχει και πώ. Είναι πολύ μεγάλη δουλειά. Δεν είναι το personal training και εγώ τώρα κάθομαι έτσι όπω κάθομαι με καφεντάκι στο γυμνασίο και ο άλλο τραβά κινείται αρέσει και κάνει τρει. Παρά του δίνω το πρόγραμμα και του λέω τελείωσε το πρόγραμμα και έρχομαι σε 5 λεπτά. Ναι, αυτό όχι. Αυτά σε μένα δεν πρόκειται να γίνει. Εγώ κάνω πρόγραμμα ολόκληρο. Όλα με το πελάτη. Και μου λένε και πώς, άμα έχεις τώρα 5, 8 ξέρω εγώ. Θα έχω δουλειά. Τι είναι δουλειά μου. Μπορεί να είναι και κουρασμένη, ναι, αλλά πώς. Όταν χοροπηδάς μαζί της και κάνεις ασκήσεις και κάνω πελάτη. Βλέπει τι εγώ. Εκτός από αυτό που σταματάω και λέω αυτό δεν είναι σωστό, λάθη, μυστικά. Με λίγα λόγια είναι μια ευχαρίστηση και για σένα και για το πελάτη. Για μένα είναι καταρχήν εγώ δεν είναι δυσκολία. Εγώ αυτή η δουλειά που κάνω και την άλλη. Είναι καταρχήν αυτό που αγαπάω. Πίσω αγάπη δεν γίνεται. Κάτι με συγκεκριμένο. Άμα δεν αγαπάς, καλύτερα μην κάνεις. Και άμα δεν μπορείς. Ο πιο σωστός χρόνος για να έρθει κάποιος στο γυμναστήριο, είτε ηλικιακά είτε εποχιακά, πότε είναι. Στο λέω αυτό γιατί έχουμε δει δυστυχώς στην Ελλάδα, με το που ανοίξει λίγο καιρός, κατευθείαν γίνεται ένας κακός χαμός στα γυμναστήρια. Τώρα πλέον μέχρι το κλείσιμο, και ελικά κλείνει, άνοιξε. Κάθε Δευτέρα, πρώτη μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή. Μέρα που φεύγω. Τώρα όμως κάνω κάθε μέρα, δεν βρεις τώρα από τη δεκάκι να κάνω εύκολο. Άντρο μου, κόσμος, τώρα και πώς θα πάω παραλία. Πώς θα είμαι έτσι. Πώς και σολιάριο, το ίδιο πράγματα. Ο άλλος έχει ραντεβού. Δεν μπορείς απλά να κάνεις σολιάριο.
ραντεβού κόσμος φουλ. Γιατί λέει, θέλω να πάω παραλία και θα είμαι άσπρος. Δεν γίνεται. Και πώς. Καλή ώρα σαν τον υποφαινόμενο. Ναι. Εντάξει, τώρα είναι για προπόνηση πολύ. Ναι. Κάποιος έρχεται, όντως κάποιος έρχεται, θα να περνάει. Κάποιος έρχεται. Εντάξει, δεν κρίνω εγώ κανένα. Πάει. Ο κάθε ένας ξέρει τι θέλει. Πάνω σε αυτό όμως, τα αποτελέσματα, πότε αρχίζουν και φαίνονται. Τα αποτελέσματα, γιατί Χρήστε, το λέω αυτό, κακά τα ψέματα, οι Έλληνες είμαστε βιαστικοί. Θέλουμε αυτό που θα γίνει τώρα να δούμε στις επόμενες 10, 15, 20 μέρες το πρώτο αποτέλεσμα. Χρήστο μου, δεν έχουν υπομονή. Έχουν υπομονή. Θέλουν γρήγορα, εύκολα, θα βάζουν κάτι περιοδικά, μα δείχνουν θέλω και θέλω να είμαι έτσι. Ούτε να είμαι έτσι, εσύ. Κάτσε. Πρέπει να εντρώσεις πάρα πολύ. Να ρίξεις θέμα. Πώς. Δηλαδή, άμα έχεις και πολλά κιλά. Και μου λένε, να πάρω, τι να πάρω, καλύτερα. Δεν το κάνε, πώς να γυμναστώ, τι να πάρω. Νομίζω ότι άμα να πάρω, να ξέρω εγώ, ότι γυμναστές ουσίες. Και φτιάχνεται τόσο γρήγορα που δεν χρειάζεται να κάνεις γυμναστή. Παίρνεις μαγικό χαπάκι και γίνεσαι top. Αυτό δεν γίνεται. Ας πούμε λοιπόν τώρα ότι εσύ αναλαμβάνεις έναν νέο άνθρωπο, μια νέα κοπέλα, η οποία έχει κάποιο ελάττωμα όσον αφορά τα κιλά, είναι παραπάνω από αυτό που θέλει και η ίδια και την αναλαμβάνεις να κάνεις μια σωστή δουλειά. Πόσος χρόνος απαιτείται από σένα, τι περιθώριο της δίνεις έτσι ώστε να νιώσει και η ίδια καλύτερα και πόσος χρόνος γενικότερα απαιτείται επί καθημερινής βάσης ή μέσα στην εβδομάδα για να καλύψει αυτό το χαμένο έδαφος. Έχω βάλει κάτι πιθαρές κάτι. Πρόβλημα είναι. Πάρα πολλά. Σε πολύ λίγο διάστημα κάνει τρεις. Μία φορά εγώ πιέναμε και κάναμε λίγο πάτη μα δείξω τι πρέπει να κάνει και μόνο. Πρέπει διαφορά. Δηλαδή εγώ θέλω ένα τρίμηνο. Βάση. Με πόσες ώρες δηλαδή κάθε μέρα. Εγώ θέλω ένα τρίμηνο για να φτιάξω ως το λίγο κάτι, να βλέπω κάποιες αλλαγές. Λέω ότι από κάτι. Αλλά να έχει καταρχήν να δουλεύει η καρδιά πιο καλύτερα. Πατάει πολύ πιο γρήγορα. Ανεβαίνω στις σκάλες, το κάνω το ένα, το κάνω το άλλο. Είναι πολύ σημαντικό να σηκώνει τα πόδια της, δηλαδή νιώθει καλύτερα. Δηλαδή, εγώ θέλω ένα τρίμηνο τουλάχιστον, εντάξει, με δύο φορές είναι πολύ. Πάρα. Και χρονικά, τουλάχιστον. Δηλαδή μέσα σε. Και τρεις είναι λίγα. Μια ώρα, τέσσερις. Και λίγο παραπάνω, ή. Εγώ κάνω με κάθε πελάτη, κάτω είτε. Δεν ξέρω πώς κάνουνε κάθε γυμναστή. Εγώ κάνω μια μισή ώρα. Κάθε πελάτη. Γιατί μια ώρα δεν μου φτάνει. Δεν προλαβαίνω. Πρέπει να σταματήσω. Όταν είναι πελάτη, βλέπει κάνεις μαζί. Σχολεία σε σταματά στο. Και βράδυ, το 10.30. Δεν μπορώ να σταματήσω άνθρωπο που δεν έχω τελειώσει. Είναι πολύ σημαντικό. Μα υπάρχει ποτέ άνθρωπος ο οποίος να σε φέρει σε πολύ δύσκολη θέση επειδή δεν κατανοεί το πρόγραμμα που του λες και έχεις φτάσει σε ένα σημείο που θα λες δεν μπορώ άλλο. Ενώ θα τα παρατήσω. Εντάξει, εγώ είμαι πολύ σκληρό. Παίρνουμε ακόμα από το. Θα γυμναστεί.
και αυτό και να το πω. Δεν ξέρει. Κάποτε ήταν και παράπονο για αυτό. Σε κοιμάζει πολύ το πολύ. Τι μου. Δηλαδή εντάξει, ήμουν πάρα πολύ. Τώρα έχω αλλάξει. Έχω λίγο, μαλακό, σιγά σιγά, μπράβο. Δηλαδή, ήμουν πάρα πολύ δηλαδή μου λέει, άσε, πόσο μπορεί να το κάνει, άσε να αυτή, το έρχεται αυτή. Χαρά, τι άλλο πες, όχι, δεν το έκανα σωστά. Εντάξει, εγώ είστε να χωριόμουν. Πες όταν βλέπω έτσι όπως πρέπει, είστε να χωριέμαι λίγο και εγώ. Δεν το κάνει κάτι, δεν το... Τώρα όμως είμαι οκ. Okay. Ναι, κάτι τέτοιο. Οπότε ένα παράδειγμα η μία αργούσε. Θα έχουν φουστάκια. Άλλοι... Με φουστάνια, με φουστάνια. Δηλαδή δεν γυρνάει το κεφάλι της γιατί φοβόταν να υδρώνει το μαλλί της. Εντάξει. Μιλάμε περίεργες καταστάσεις, αλλά επειδή είναι τώρα επειδή άλλαξα και εγώ. Μου έλεγε και εγώ θα θέλω να κάνουμε λίγο. Δηλαδή, φαινόταν ότι η κοπέλα δεν ενδιαφέρει τώρα. Απλά ερχόταν για να λίγο να ξεχάσει τα παιδιά. Θα ήθελε μάλλον μια συζήτηση. Δεν την ενδιαφέρει τώρα τι να την τάσκω εγώ. Μου έλεγε να κάνουμε λίγο πλατούλε, δεν πειράζει να κάνουμε λίγο. Θέλει το κορίτσι μου. Έτσι το έλεγα. Δηλαδή, εντάξει, είχε πολύ περίεργες καταστάσεις. Μερικές φορές, δηλαδή, η μία που ερχόταν να κλειγόταν. Έχει είναι σε κλάμα. Εδώ είναι λοιπόν το δυναστήριο. Αυτό που σου είχαν περίπτωση. Εστιάζουν περισσότερο. Εστιάζουν περισσότερο οι άντρες, κάτι, στήθος, ράτσα, ηλιακούς, τι... γιατί έχω δει και έχω ακούσει πάρα πολλά. Εγώ να ηλιακό κάθε μέρα. Εντάξει, το πιο πολύ από γυναίκες να ξέρω. Μεγάλη σύλληψη. Το πολύ, όλοι, μα όλες ζητάνε, γράψει και στο Facebook και να κάνουμε κάτι άλλο. Τώρα μερικές φορές κάθομαι στην καρέκλα μου, μα όλες έχουν τρελαθεί και όλες θέλουν να φτιάξουν. Ωραία ποπό, ωραία πόδια, από την μέση και κάτω. Όλες. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Τα σκουάρ, καφίσματα, τα ένα, τα άλλα, τα άρσης φανάτου, τα πάρες ελεύθερες. Έχει επηρεαστεί λοιπόν από τα social media. Πάρα πολύ. Γιατί και σε social media, και στο Instagram, γιατί και εγώ βλέπω κάτι από ξένες, ένας Βραζιλιάνος, ναι. Όλοι βάζουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σκουάρ, αυτό είναι το πράγμα, είναι εντάξει. Άντρας είναι αλλιώς. Άντρας είναι από τη μέση και πάνω. Έπεις ένα άντρα τόσο, πλάτες, ώμους και γαριντάκι. Κάτσε. Τα πόδια, γιατί δεν γυμνάζουν. Γιατί... Μεγάλη μήκη. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξεις ένα μισό σώμα. Πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξεις πόδια γενικά. Δηλαδή, κάτσε να δεις. Τώρα είναι... Βλέπεις γυμναστήρια που φοράνε κάτι εφημερίδες. Ένας άντρας είναι πάρα πολύ νωρίς. Μεγάλη διαφορά πάνω και κάτω. Κάτω είναι όχι τίποτα. Ούτε γκάμπες, τίποτα. Ούτε καν. Νομίζω όμως ότι γίνεται. Γιατί βλέπουν πιο πολύ φοράνε άντρες, πιο πολύ το μαγιό φοράνε και με το πολύ. Οπότε δεν φαίνονται και τόσο πολύ, μόνο γκάμπες. Αυτές οι ατέλειες. Μπράβο. Μόνο και στα μοντέλα που βλέπω στα Instagram. Το πολύ που είναι τέλος πάντων, όχι bodybuilding.
Α, body fit. Body fit. Φοράνε τα μαλλιωτάκια αυτά τα πιο μακρύ ή τζιν, παράδειγμα, κάτω δεν φαίνεται. Για εκεί φέτες, όμως πλάτη φαίνεται πω, πω, πω. Και είναι από κάτω μπορεί να δεν έχει και τίποτα. Από που το ξέρει. Πάρα πολύ. Μάτα. Όλοι είναι κάνουν σύμφωνα, όπως είπες, όμως, μπράτσα, πόδια τίποτα. Τα πόδια θέλει πολύ δουλειά. Οι γυναίκες το ίδιο είναι γενικά στα πόδια που είναι, κάνουν κάθε μέρα. Δεν κάνει κάθε μέρα τα ίδια και τίποτα. Να αλλάζεις τα μήκη. Δεν μπορείς να κάνεις τώρα κάθε μέρα πο-πο-πο-πο-πο συνέχεια συνέχεια. Γιατί έτσι καίγεται. Και το ίδιο το σώμα. Μπράβο, καίγεται. Δεν φτιάχνεις. Καταλαβαίνουν. Και βλέπω κάτι γυναίκες που κάνουν κάθε μέρα το ίδιο. Τι το άλλο δηλαδή. Χτες έκανας. Χτες έκανας. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω να γίνω bodybuilding και γυναίκα και τέτοια. Εντάξει, δεν αρέσουν. Δεν λέμε τι τώρα είναι. Αρέσουν. Δεν μπορούμε να αρέσουμε όλοι. Βλέποντας τα τελευταία χρόνια, τα διαρκή άνοδο του, έχω από 30-40 χρόνια ξεκινήσει εγώ με αεροβική. Πορεία αρχίσαμε και μένανε διάφορα ίδιο. Πιλάτε. Και τελευταία έχει μπει το είμαστε στο CrossFit. Τι διαφορετικό δίνει το κάθε. Είναι, δηλαδή μπορεί ένας γυμναστής ή μια γυμνάστρια να ασχοληθεί με όλα τα είδη ή πρέπει να έχει δώσει ένα συγκεκριμένο έτσι ώστε να το κάνει και καλά. Παράδειγμα και τώρα είναι πολλές γυναίκες. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή. Πάρα πολλές. Πάρα πολύ. Τεχνική. Τώρα, να δω το CrossFit. Εμένα παράδειγμα CrossFit. Δεν μου αρέσει. Καταρχήν έχει πάρα πολύ τραυματισμό. Βάκυλα, αγώνα. Πάρα πολύ. Άκυρο. Δεν μιλάμε τώρα. Μιλάμε κιλά. Οπότε και η γυναίκα γίνεται λίγο πιο πολύ όγκο. Και εντάξει, μερικούς αρέσει πάρα πολύ. Α, CrossFit. Μου αρέσει η γυναίκα να κάνει από όλα. Κάνει αερό. Γιατί. Κάσε εσύ. Αν το έχει, να κάνει. Βάρη, ναι, όργανο να κάνει. Αλλά όλα στην, δηλαδή είναι στο μέτρο. Να κάνει πιλάτες γιόγκα, που τόνι μη κάνει. Το κάνω από όλα. Το σώμα μου δεν είναι ούτε bodybuilding, ούτε το πολύ αδύνατο. Κατάω. Το λεγόμενο γραμμωμένο. Μπράβο, καλό γραμμωμένα. Εμένα, εγώ δουλεύω για το πολύ για καλό, καλή γράμμωση. Εγώ κρατάω και όγκο, μάζα και γράμμος. Εδώ είναι σε αυτό το κομμάτι, είναι πολύ δύσκολο. Γιατί όταν κάνεις μόνο CrossFit, δεν γίνεσαι και το πολύ γράμμωμένο τελώς και έτσι. Μίζει, το φουσκώνει λίγο. Έχει έρθει ποτέ άνθρωπος ο οποίος έχει ξεκινήσει ένα είδος από αυτά που αναφέραμε να σου πει ότι ξέρεις τι, παιδιά, θέλω να ξεκινήσουμε και CrossFit. Έχω κάνει στο παρελθόν αερόμπικ, γιόγκα ή οτιδήποτε άλλο και θέλω να ασχοληθώ και με αυτό. Ναι, αυτό δεν είναι κακό. Αλλά το θέμα είναι να αρέσει και όλα σε αυτό που κάνει. Εγώ εννοείται άμα να μου πει θέλω να κάνω αυτό, ξέρω, ξέρω και προσπαθώ. Κάνω πάρα πολύ, εκτός που δεν προλαβαίνω τώρα και δεν κάνω και προσπαθώ. Και πιλάτες να το κάνω και γιόγκα να το κάνω και χορό να το κάνω και να πιάνει. Άμωση, ό,τι γουστάρει, γελάστηκα και κάτι. Το θέμα είναι, το CrossFit υπάρχουν σχολές, τα πράγμα, και θεωρώ να το πω να πας καλύτερα εκεί, γιατί εκεί ασχολούνται μόνο με CrossFit, παρά υπάρχουν. Μόνο να το πω έτσι. Άμα είναι όμως, να μου πει το θέλω εγώ εσένα, να μου πει. Η διατροφή, το κομμάτι της εκγύμνασης,
Πόσο σημαντικό. Το 70% χωρίς διατροφή. Πώς, όχι και και όχι και να αυτές έχουμε πετόνια, φέτες και τα αυτά που είναι στις δεν γίνεται τώρα να κάνει ο άλλος παράδειγμα και ραγκινά και όλα. Πάνω βράδυ είναι στις μετά γυρνάει στο σπίτι, ξέρω εγώ, 11 η ώρα μετά ξεκινάει να τρώει. Και μετά, χειρότερο. Αυτό είναι σαν να λες εγώ πάω γυμναστήριο, κάνω αυτό, κάνω, τρώω, τζάμπα το χρόνο. Δηλαδή, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Εντάξει, δεν λέμε τι να είναι αγύμναστος, αλλά δεν θα έχει εικόνα από τι θα φέρει. Δηλαδή, να είναι γράμμος ή φού, να έχω τα σβαλάρια. Όλα τα πάντα. Είναι πολύ δύσκολο. Χωρίς διατροφή δεν γίνεται. Ποιο κατάλληλη ώρα θα κάνει κάποιος μικρά είναι. Είναι ώρες, μηχανές, προβληματικές. Να πούμε τώρα για αυτό ήθελα. Σίγουρα είναι. Κατάτε και από ωράριο. Έχω ένα παράδειγμα. Ο άλλος, εγώ πάντα ρωτάω, τι, πώς ωράριό σου, τι ώρα κοιμάσαι και τι ώρα ξυπνάς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μέχρι και τι αίματα δηλαδή. Εγώ ρωτάω τα πάντα, γιατί εμένα πρέπει να ξέρω άνθρωπο σαν ένα δικό μου κομμάτι του στόμα. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή είναι... Κοιτάς εσύ όλο το πλήρη φάκελο. Όλα. Τα διατροφή, να σου πω, πρωινή προπόνηση. Έτσι ώστε να μην υπάρχει κάποιο εννοείται. Άμα είναι ο άλλος κοιμάται 10 ώρα το βράδυ, εννοείται να πάει το πρωινά καλύτερη γυμναστική το πρωί σίγουρα. Σίγουρα. Γιατί ο οργανισμός ξυπνάει, τρως το... Δηλαδή μερικοί δηλαδή, κάνουν προπόνηση χωρίς να τρώνε καν. Τρέχονται με νησική. Πίνουν ούτε νερό. Πώς και ποτέ. Δεν πίνουν νερό. Απογκρεύεται νερό. Να μπορέσουν να τρέψουν. Το ίδιο και εδώ παράδειγμα ένας αθλητής, παράδειγμα, άμα ασχολείται, κάνει δύο προπονήσεις. Μία προπονήση. Μετά, μεσημέρι είναι ύπνος. Επαγγελματίες, εννοώ επαγγελματίες που κάνουν σώμα τους, πια τους, από αυτό και βγάζουν λεπτά, μπορεί κάποιος αγώνιος. Αλλά πιο πολύ κάνω δύο. Πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία, να πάρουμε μία μικρή ανάσα με ένα κομμάτι. Να βάλουμε μουσικό και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι για την δεύτερη ώρα της εκπομπής, το δεύτερο μισό. Καλύτερα, η παρέα μας πάντα είναι η Λιανδύρινα και λέγαμε νωρίτερα για τον τρόπο που γυμνάζονται οι Έλληνες, για τη διατροφή που παίζει ρόλο. Ένα όμως ερώτημα που έχει πολύ σκοπό αφορά το δικό σου επάγγελμα είναι κατά την περίοδο της πανδημίας, η γυμναστήρια ήταν από τους κράτους που πήγε και πάρα πολύ. Πώς το αντιμετώπισε?
Ναι, όντως, το COVID μας έχει τριλάνει. Δεν ξέρω πότε να κάνω να βγάλουμε μάσκες. Τώρα βλέπω μάσκες ακόμα φορά μου. Μας χτύπησε πάρα πολύ άσχημα. Όλα τα γυναίκα, όχι μόνο και στην Ελλάδα, και υπάρχουν πάρα πολλοί συμβαίνονται πάρα πολύ τώρα. Πάει πίσω. Και όλα. Ο κόσμος που έχει δώσει τώρα χρόνο, πάει για 7-6 μήνες. Αλλά όλοι δουλεύουν. Και δύο COVID που είχε, το δούλευα κανονικά. Εντάξει, άμα να λέω έχουμε καλούς δικηγόρους και είναι το καλύτερο. Οπότε έχω κάποιες δικηγόρους. Έχω νομπούλια, κάτω από για να κυκλοφορώ ελεύθερα, μπορούσα να κυκλοφορώ μέχρι και να πάω και επαρχή. Αρχή, έχουμε ελεύθερες επαγγελματίες και κάτι τέτοιο. Εντάξει, πολλά παιδιά υποφερώ, γυμναστές, έτσι. Γιατί δεν γινόταν. Δεν γινόταν να κάτσουμε εμείς που πιο πολλοί έχουν ανοίξει. Δεν φταίει, μας έχουν κάνει. Πώς μ' έχουν κλείσει. Και είδα πάρα πολλά παιδιά που δουλεύανε και έναν και στα και κρυφά και στην ταράτσα σε όλοι, όλοι στην ταράτσα ήταν εντάξει. Κάνουμε χίλια, γιατί όλοι βγαίνουν στην ταράτσα και κάνουν γυμναστική. Απέναντι, έχει βάλει κάτι τέτοιο και ερχόταν κάθε φορά με χαιρέταγε. Και εγώ εντάξει, στο μπαλκονάκι. Και ένα προσωπικό παράπονο. Έχοντας... Καλά. Εννοείται είναι άδικο. Αλλά και βγάζει τέλει και κάνει για να το τι κάθουμε. Εντάξει, εγώ θεωρώ δεν φύγει. Δεν συγκεκά τόσες μήνες. Δεν δουλεύω. Δεν αμήν. Κάτι βγάζανε. Μερικοί κάνανε και με από ίντερνετ. Εγώ είχα κάτι που είχα κάνει για κάμερα. Πολλοί λέγανε είτε και από το YouTube έκανα... και κάνανε πρόγραμμα, βέβαια, είτε από το Facebook Live. Βέβαια, Facebook Live και έκανα γυμναστικούλια μου, με το καταλαβαίνεις, ναι, δεν... έκανα και εγώ και με βλέπει εμένα και το κάνει. Υπάρχει και αυτό. Αυτή όμως η αλληλεπίδραση βοηθάει, γιατί άλλο το να είσαι δίπλα στο μαθητή, όπως λέγεται. Σίγουρα, έχει μεγάλη διαφορά. Καταρχήν εγώ όταν εγώ δεν μπορούσα να το λέω και εγώ. Γιατί εγώ λέω όταν είναι 100%, γιατί θέλω να βλέπω εσένα. Θα δω πώς είναι τη στάση σου, πώς είναι όλα, γιατί εντάξει, άλλο είναι. Αλλά τουλάχιστον και αυτό, ο κόσμος που γυμνάζεται όλη η ζωή, μπορεί να κάτσει τώρα στο σπίτι, να κάνει. Πήγε να κάτσει, δεν μπορεί να πάει πουθενά, έχει κατάπληξη, πορεύουν εδώ στα τραπέζια, ανεβαίνουν, κάνουν σαν μπουζούκια. Αλλά φύγει, ο COVID μας έχει τελειώσει. Τώρα πότε να τελειώσει. Θα τελειώσει αυτά τα πράγματα. Και ακόμα. Ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει. Το άλλο το ερώτημα που θέλω να σου κάνω είναι το εξή. Πολύ τελευταία. Βρίσκονται άλλους τρόπους να προμηθούν. Από reality. Και από αυτά είναι survivor. Δεν ξέρω άμα το παρακολουθεί. Ναι, το πρώτο survivor έχω κοιτάξει. Εντάξει, εγώ ήμουν από την αρχή. Άξιο παιδί, παρό παιδί, το παιδί. Είχε στόχο από την αρχή το είπα, γιατί εντάξει, καλό να δεν συζητάμε. Τα υπόλοιπα δεν τα κοίταζα και καλά, ούτε με ενδιαφέρει πολλά. Εντάξει, το έχει πολύ δρομιά, κουτσομπολιό και βιές και αυτά δεν μου αρέσουν. Είμαι πολύ νευρικό. Και άμα ακούω κάτι, εντάξει, τσακώνουμε εύκολα, μπορώ να πω κάτι βαριά κουβέντα, μετά μπορεί και να μετανιώσω. Στα νεύρα μου βγαίνει αυτά τα πράγματα. Όταν ηρεμώ όμως είμαι καλά και είμαι καλά. Το μόνο που δεν με χρειάζεται να με νευριάζει. Άμα νευριάζω, τι μιλάμε, δεν με καταλαβαίνω τίποτα και άμα έχει επειδή και άμα είναι, δεν ξέρω. Παίρνω κρανί. Οπότε, τελευταίο τώρα που... Το
πάλι τη. Αν σου δινόταν ευκαιρία να πας ένα παπλέδι για να πηγαίνεις. Εμένα μου λέγανε και τότε... Τι το θεωρείς χάσιμο χρόνο, μακριά από το χώρο εργασία σου. Εγώ καταρχήν δεν χάνω δουλειά, δεν χάνω δικό μου πελατή από 10 χρόνια μερικά. Δεν θα ήθελα πλέον να πάω, γιατί δεν ξέρω ποια είμαι εγώ. Έχω αποκτήσει το όνομά μου πάρα πολλά χρόνια. Εδώ έχω πάει ράδιο και τηλεόραση πάρα πολλές. Όχι μόνο. Τρίπο έχω πάει και Ιταλία. Έχω βοηθήσει τον κόσμο και ξέρω να πει κάνει. Χωρίς συμφέρον, χωρίς κάνει. Οπότε δεν νομίζω πώς θα πει. Η δουλειά μου είναι σταθερή. Δουλειά μου, ο κόσμος έρχεται και τώρα τόσες μήνες. 6 μήνες, ξέρω εγώ, 7. Δεν νομίζω. Μόνο και μόνο για να φανώ την τηλεόραση ή μόνο και μόνο επειδή έως το λίγο δεν θα πει. Είναι δικό μου γνώμη. Δηλαδή εγώ δεν θα πήγαινα γιατί δεν... άμα δεν είχα βέβαια δουλειά και πελάτες θα πει. Καθόλου και έβλεπα τι δυσκολεύουμε, η γενική δεν μου βγαίνει, τώρα λίγο παραπάνω. Έκανα κάτι που γράφει, όπως και πάσπορ. Όλοι και οι φες μου λέει να πας στον Βάλβερ μου. Έχει κοντέ, κοίταξε, σωστά, τέτοια μου λέει, γίνεται αυτό. Αλλά επειδή τα κοίταξα όλα, τα όλα για να παίρνω μία απόφαση. Δεν το βλέπω τι είναι η όρεση, να πάω, να φάω. Γενικά το μέλλον μου. Γενικά πώς είναι η δουλειά μου, γενικά πού με συμφέρει πιο οπότε... Και πέρα όμως τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ξαφνικά μια μόδα η οποία έχει έρθει από το εξωτερικό. Από τους ελέγχους. Καθένα. Καθένα. Στην Ελλάδα. Περιμένουμε κάτι αντίστοιχο. Θα το ήθελες να το δει. Εντάξει, άλλες ονόματα δεν θα έλεγα εκεί. Αλλά τώρα και personal είναι εδώ στην Ελλάδα. Είναι πολύ λίγοι που έχουν χωρίς να πιστεύει. Αυτός να με φτιάξει. Δηλαδή να έχεις πάρα πολύ. Πρέπει να έχεις πολύ. Πρέπει να... εντάξει, να φάει. Εντάξει, τι μας δείξαν στο Facebook και αυτό. Και αυτό που δείχνω, παράδειγμα, για να πούμε και αυτό. Θέμα για ονόματα, για φίρμες και το άλλο. Όταν βγάζει μια κοπέλα που είναι τουλάχιστον... εντάξει, αυτή η κοπέλα ξέρω, είτε από γυμναστήρια, είτε από νύχτα, χορεύει, κάτι, πέτρα κτλ. Βγάζει κάτι, παράδειγμα. Καλλιτεχνικό όμως, έτσι δεν λέμε τώρα κάτι προσβλητικό ή προσβάλλει κάποιον. Δηλαδή κάτι πιο με κοντοσορτάκι. Κάτι. Ξεκινάνε. Πώς είναι έτσι, κοίτα, εντάξει. Απλή κοπέλα που δεν είναι δουλειά της. Για παράδειγμα, μια κοπέλα που δουλεύει σε ένα περίπτερο. Παράδειγμα. Οποιαδήποτε. Σε ένα γραφείο, κάθε. Γκάζι. Στριμπ. Ξέρω εγώ, εντελώς κορδόνι, ξέρω εγώ όλα έξω. Δεν λέει κανένας. Τι να πει τώρα, άρε μωρέ. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, εγώ που είναι η δουλειά μου, από σώμα μου, που γενικώς θα παίρνω τα λεφτά μου, βλέπω και κάτι Αυστραλέζες, Αμερικάνες, Βραζιλιάνες, Ρωσίδες, πώς. Το ίστολο. Το πολύ. Το πω εξωτερικό. Που βγάζουν, πάμε, κάνουν κάτι φωτογραφίζεις. Καταπληκτικό. Φαίνονται όλοι. Φαίνεται και πολύ. Αφού έχει. Προσβάλλει κανένα.
άμα δεν σου αρέσει, τι κάνεις με ένα φίλο, βρες κάποιον άλλο, άλλον και εδώ ασχολούνται και ασχολιέται. Κάνει. Γιατί είναι πάρα πολύ κοντά. Παρ' όλα αυτά τι εγώ το λέω με κόσμο, τώρα να ακούω όλα αυτά από κόσμο που δεν με ξέρει και όλες και να μου λέει να με σχολιάζει γιατί κάνει το κουτάρα μου, κάνει το κάτσι. Αυτά δεν είναι. Άμα έχει ωραίο σώμα κοπέλα, πάλι. Δεν πειράζει κανένα, δεν ενοχλεί κανένα, κάνει δουλειά της, έτσι πρέπει. Αν ο κόσμος αυτοί που έχονται, πιστεύονται, τι μου κάνω. Όχι, πρέπει να ασχολούνται. Ναι, πέρσονα. Πολύ ωραίο. Αλλά και τι πέρσονα να το πάρω. Πάντως, σε τις εκπομπής λέγαμε, κάνουμε τα συμπληρώματα διατροφής, που έχει γίνει πλέον το δεύτερο κομμάτι μετά την Αίγυπτο. Το πρώτο. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα όμως, τι απασχολείς έντονα το. Κάποια τάφη που κάποιος δίνει παραπάνω όθηση και να αφήνει πίσω του μάθη τη κλασική. Δεν μας χαλάει αυτό το. Χαλάει πάρα πολύ. Παράδειγμα, μία βγάζει Herbalife. Εντάξει, εγώ γέλασα. Βγάζει. Κάτι παίρνει, κάτι φωτογραφίες, καταρχήν ψεύτικη. Φαίνονται και. Και λέει, Herbalife, πίνουμε μόνο τσάι, πινόμασταν όλοι οι λαμπάδες. Και εντάξει, εγώ πώς. Δηλαδή, άμα ήταν τόσο εύκολο, χωρίς γυμναστική να κάνει κοπέλα, κανένας δεν θα έκανε. Όμως παίζει ρόλο και το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια διάφορες, δεν έλεγα εταιρείες, θα έλεγα εταιρείες που θέλουν να φτασάρουν μια ζώνη γυμναστική. Hey, αν τη φοράς κατά τη διάρκεια που κάνεις δουλειές στο σπίτι, θα φτιάξεις τους κυριακούς σου. Αν φοράς τον μπράτσο, θα δυναμώσεις τον μπράτσο. Αυτό δεν σε ενοχλεί όταν ακούς πάλι. Εγώ πάντα λέω, όποιος έρχεται σε άμα δεν δουλεύει, άμα δεν δουλεύει, άμα δεν πας, άμα δεν τρέχεις, άμα δεν σηκώνεις, άμα δεν κάνεις, δεν... ό,τι και να φορέσεις, το καλύτερο γυμναστική κάνεις το τρεχάκι σου, τόνεις, έτσι όπως θα γίνεις. Να κάνεις τη γυμναστική σου έτσι. Μέχρι, δηλαδή, όχι να πιέζεσαι, μερικιά πιέζουν. Αυτό μπορεί άνθρωπος να το πει. Υπάρχουν και πρώτο, δεύτερο. Μπορείς τώρα με ένα πελάτη που είναι αρχάριος να κάνεις παπάδες. Που δεν έχει το κάνει, τελευταίο επίπεδο. Μπράβο, που δεν έχει παπεφάνει τώρα αυτός και μετά δεν είναι σίγουρο που έχει κάνει και δεν μπορεί να περπατήσει. Όταν δεν μπορείς όμως να κερδίσεις. Εγώ πονάω. Ωραία, εγώ δεν πονάω. Εσύ τώρα φτιάχνεις ένα σώμα. Δηλαδή, δουλεύεις. Μη σου δουλεύει. Αυτό δεν καταλαβαίνουμε. Άμα εγώ πονάω, α, δεν μπορώ να σηκώ. Όχι. Οπωσδήποτε πρέπει να σηκώ. Όπως. Και οπωσδήποτε να κάνεις, ώστε να ξεπιαστείς, να κάνεις κάποια τεντώματα, χαλαρά, ή να τρέξουμε απλά, αερομπική. Αλλά όχι επειδή εσύ πονάς, έκανας τη γυμναστική και την επόμενη μέρα «Α, δεν μπορώ, το ένα και το άλλο». Όχι. Πρώτα. Για να γίνει συντροή σώμα για να κάνεις. Όχι μια μέρα το κάνεις, 4-5 μέρες δεν κάνεις. Σώμα ξεκινάει να δουλεύει, μετά διάλειμμα έχει 4-5 μέρες, μετά ξανά. Είναι αυτό που λέμε σαν την κάθε Δευτέρα θα ξεκινήσω δίαιτα. Πώς. Δηλαδή, μια φορά μετά 4 μέρες, εντάξει, τίποτα, σουφλάκι, ιστορία, εντάξει, βρώμικα φωτά, όχι κάτι το... Παράδειγμα, εγώ σήμερα, είναι κακός αυτό. Παράδειγμα, πίνει κάτι μόνο και όλη μέρα δεν το πρώτο. Αλλά επειδή έχω φωτογράφηση μετά από σένα, πάω τώρα. Δεν να πιω πλέον ούτε καφέ ούτε τίποτα. Έτσι να πάω. Εγώ σήμερα.
έτσι συμβαίνει. Τα φωτογραφία. Την φωτογράφηση, κάνουν την ομορφή. Κάποιος λοιπόν γνωρίζει αρκετά καλά μέσα από το χώρο, βλέπει ότι έχει ασχοληθεί με το χώρο. Έχει ασχοληθεί σε ring girl, πάνω στις αγώνες πυγμαχίας και kickboxing. Αν σου έλεγε κάποιος να τα κατατάξει, ποιο είναι το αγαπημένο σου, μετά την γυμναστική. Άλλα κομμάτια. Ακόμα. Και άλλο είναι χορό. Χορό μου αρέσει και εμένα. Και χορό ελατρεύω. Παράδειγμα στο Ρίν Γιόρ δεν έβγαινα ποτέ απλά. Απλά με μια ταμπέλα. Όποιος με ξέρει. Εγώ έκανα και κολοτού. Δηλαδή για μένα είναι το ίδιο σαν να ήταν αυτό. Ήταν απλά έβγαινα ένα ταμπελίτσα και καμία σχέση. Γι' αυτό ίσως από αυτό δούλευα τόσο πολύ. Ακούσα πολύ μεγάλη σημασία. Εξωτερικό πριν είναι πολύ μεγάλη. Έλα μωρέ, ας τώρα. Περπατάει τώρα με μαγιό. Έχει καμία καλή γραμμή κοπέλα. Μία ταμπέλα και σου λέει εντάξει. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Υπάρχει η leadering που έρχονται κοπέλες από εξωτερικό που η κοπέλα μιλάμε. Πιάνονται. Σωματάρες, γυμναμένες, κατοικοί, τα modeling. Δεν είναι απλά ένα κοριτσάκι περπατάει. Εντάξει, μερικοί. Ό,τι πληρώνει, παίρνει. Τέλο. Άμα θε. Και άμα θες, τερά, ιστορία, τα δέρματα, τα όλα είναι. Και διαλέγεις κοπέλα επαγγελματίες. Όχι να πάει τώρα μια κοπέλα απλά να τερπατάει και να φύγει. Μερικοί, πάρα πολλές. Και δεν μπορούν. Οι άλλοι πέφτει κάτω από σκάλες. Τι είναι, καμπούρα, έτσι τερπατά. Εντάξει, η τέταρτη που γνώμασταν μια ζώνη που δούλευα μαζί. Δεν μπορούσα να κρατήσει ζώνη γιατί πάνω. Όχι. Δηλαδή είναι άλλο το κομμάτι αυτό το και άλλο το χορό. Εντάξει, το είναι, έχει άλλη το. Πάρα σε δικό, σε μαγαζί. Σταμάτησα λόγω της δουλειάς γιατί δεν βγάζω. Πάρα πολύ. Αυτό και μπορώ να δουλεύω. Οπότε, χορό είναι άλλο κομμάτι. Χορό πλέον τώρα δεν ζητάνε αυτό. Και εγώ που χόρευα σε κάποια μαγαζιά μου λέγανε άρα σώ. Ωραία ρούχα χορό. Κάντο λίγο το, κάντο λίγο. Μια χαρά. Εγώ δεν έχω μάθει. Όταν δούλευα διβάν, κοινά, ήταν πάρα πολύ κόσμο. Πάω προς την κοινά. Χόρευα και ήμουν, μιλάμε, μα μέσα στην όλα, έλειωνα. Κάγανε όλοι. Χόρευα εκεί στα φάρια. Στάρω μου, άρα. Τώρα πλέον, άμα μου λες να διαλέξω, τι θα διαλέξω. Πυγμαχία παγιάλικα να σου λέει διαούτο. Παγιάλικα γυμναστική. Παγιάλικα αυτή τη δουλειά που κάνω εγώ. Ξέρω και όλα. Εντάξει, πυγμαχία είχα τρέλα, τα έβγαινα και ακόμα μου λένε κάτι παιδί. Παγιά υπάρχει. Όλες προπαθές. Χορώ, εντάξει, και χορώ, κοίτα. Εξτρά, για είναι πάντα καλά. Αυτές δουλειές, χορώ, είναι εξτρά.
Πρέπει να υπάρχει μία δουλειά στα φωτεινά. Άμα έχεις μία δουλειά στα φωτεινά, δεν σκέφτεσαι. Δεν πας. Κάποιο άλλο. Μετά το τελευταίο, θα σταματήσω. Ο κεντρικός. Μπορώ να πω ότι α, εύκολα είναι πάρα πολύ. Κοπέλες που μπορούν να σας είναι και τα Αμερικά. Δεν είναι χώρες. Δύσκολο να κρίνει. Άρα. Θέλουμε να βάλουμε μια ηλικία. Έρχεται το τέλος του γυμνάσιου. Ποια είναι αυτή. Εμένα γενικά η εγώ ηλικία δεν είναι κάθε γνωστή. Εγώ βλέπω κάποιους ανθρώπους που δουλεύουν και τόσο πολύ. Ξέρουν λεπτομέρεια πράγματα. Μπορεί δεν κάνει και όλα δεν το σωβαίνει. Αλλά ξέρει πράγματα, μπορεί να γυμνάζει μέχρι το δαχτυλά. Για μένα, ναι, μου λένε, ηλικία τώρα 40, 50, 60. Υπάρχουν γυμνάσεις 60 και πάνω. Πάρα πολύ. Και δεν θέλουν και να φύγουν αυτές. Γιατί κάνουν θαύματα. Φτιάχνουν τα σώματα. Βοηθάνε ο κόσμος. Δηλαδή, για μένα είναι άμα είναι πώς νιώθεις. Άλλος, α, εγώ γέρασα. Δεν τι θα κάνω. Δηλαδή, για μένα δεν υπάρχει ηλικία. Γενικά, νιώθεις καλά. Είσαι στα 70 χρονών τρέχονται. Τώρα έχω παράδειγμα κάποιες γενναίες. Του καλύτερο. Λοιπόν, επειδή πιάζει και η ώρα να... Δεν βρίσκουμε. Σε ποιο χώρο. Αλλάξει πάρα πολύ. Αλλά έχω και χώρο λίγο. Θέλουμε. Κάνω και κέντρο. Πρέπει να είναι. Α, είναι και να κάνει και βάζει πάρα πολύ. Πράγματα. Και μάζω διάφορες διάφορες. Κάνω διατροφή ένα μήνα, κάθε μήνα. Οπότε όποιος θέλει με βρίσκει. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε η ώρα μας. Ευχαριστούμε. Αυτή ήταν η καλή μας η Λίλια Βίρινα και όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί της για να μάθει πολλά περισσότερα όσον αφορά στο κομμάτι του fitness και φυσικά να συμβουλευτεί αν θέλει για χώρο, για οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από αυτά που είπα, πρόσβατα κάνατε, κάτι χρήσιμο. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη, την ίδια πάντα ώρα. Θα έχετε ένα ευχάριστο υπόλοιπο Τρίτης και φυσικά καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό βράδυ.